Πιπίλα είναι εργόχειρο, παραδοσιακό μας. Με τούτην καταγίνονται ούλες μες στο χωρκό μας. Τούτη η τέχνη είναι παλιά, είναι προνόμιο μας, γιατί έγινε τεπούποτε μόνο στο χωρκό μας. Ένας τομέας της χειροτεχνίας, στον οποίο το Όμοδος έχει να δείξει μια μακροχρόνια παράδοση, αλλά και μια σύγχρονη αξιόλογη παραγωγή, είναι η παραδοσιακή, λαϊκή και εντυπωσιακή τέχνη. Το Όμοδος είναι γνωστό και εξακουστό για την κατασκευή της μοδίτικης δαντέλας. Σήμερα αποτελεί έναν από τα μεγαλύτερα κέντρα κατασκευής δαντέλας. Η τεχνική της κατασκευής την έχουν κληροδοτήσει οι παλιές γενναίες, οι οποίες ελπίζομαι ότι με τη σειρά τους θα την μεταδώσουν και στις νέες γενιές. Περνώντας από τα στενά δρομάκια του χωριού, συναντάς ηλικιωμένες γυναίκες να κρατούν στα χέρια τους βελόνι και κλωστή, τα μοναδικά εργαλεία με τα οποία φτιάχνουν τις περίφημες δαντέλες ή πιπίλες, όπως είναι καλύτερα γνωστές. Τραβάσαι οι πιπιλάρες και μου πολλά και έμαθα από τη Δευτέρα Τρίτη του Δημοτικού έμαθα. Αφού τα μου άρεσε και πολλά έρχομαι από την Κλάθκιο και έπρεπε να κάνω μια βελονιά πιπίλα να ξεκουραστώ, νόμιζα. Αρέσκε μου πολλά. Τα πιάνναν όλες μες στο δρόμο και κάμναν. Κάμναν με τούτα όλα σε συνάνταγη. Τουρίστε, έντερχονταν τουρίστε, έτσι ξένοι που να έρθουν. Από τα πανάρχια χρόνια, ξεχωριστή θέση ανάμεσα στα περίφημα χειροτεχνήματα της ομοδίτισσας γυναίκας, κατέχει η πιπίλα. Σύμφωνα με ζωντανές μαρτυρίες, πιστεύετε ότι η προέλευσή της είναι βυζαντινή. Τόσο η τεχνική της, όσο και τα σχέδιά της, παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες με την τεχνική, τα μοτίβα και τις πρώτες ύλες κατασκευής της δαντέλας που αναπτύχθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Εξάλλου, οι δεσμοί της Μονής Τιμίου Σταυρού με τη Μητρόπολη του Χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας στο Βυζάντιο ήταν γνωστοί από πολύ παγιά. Στα προάστια της Κωνσταντινούπολης υπήρχε μετόχιο στο οποίο προϊστάμενος ήταν αντιπρόσωπος του Ηγουμένου της Μονής του Ομόδους. Πληροφορίες αναφέρουν το Βυζάντιο σαν το κέντρο ανάπτυξης του είδους αυτού της δαντέλας. Γνωστές ήταν και οι εθιμοτυπικές φορεσιές του Βυζαντίου με τις χρυσοπίκερτες δαντέλες των ψαρτάδων και των αυτοκρατόρων. Την ίδια εποχή, σύμφωνα με γραπτές μαρτυρίες, η Κύπρος αναφέρεται ότι αποτελεί κέντρο παραγωγής χρυσοπίκερτων δαντέλων και κλωστών με εξαγωγές προς το χώρο του Βυζαντίου, στη Σμύρνη και στα νησιά Κρήτη, Ρόδο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Σκύρο. Όμοιες δαντέλες με αυτές του Ομόδους εντοπίζονται και σε άλλα μέρη της Κύπρου, πόλεις και χωριά. Η ονομασία της πιπίλας λέγεται ότι προέρχεται από την τουρκική λέξη πιρπίλ πιρπίλα, που σημαίνει το ένα μετά το άλλο στη σειρά. Είναι ένα είδος λεπτής δαντέλας που γίνεται με βελόνι και κλωστή, άσπρη ή αβάνα, σε συνδυασμό πάντοτε με τη φαντασία και τη δεξιοτεχνία της κάθε μιας γυναίκας για να κάνει ξεχωριστά όμορφα σχέδια. Για τη δημιουργία των σχεδίων χρησιμοποιείται ο βελονόκομπος ή ο διπλοβελονόκομπος, τεχνική η οποία προσομοιάζει με αυτή του Κεκριφάλου που παρατηρείται τον 5ο π.Χ. αιώνα
στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι απλοί κόμποι παρομοιάζουν επίσης με την παμπάλια τεχνική κατασκευής των δικτύων. Για να κάνεις τη φιλούδα πρέπει να βάλεις αρχίσεις αρχήν και να βάλεις 8, 10 ή 15 όσες θέλεις. Και κάνεις το βελονόκομπο. Ο βελονόκομπος έτω. Και πάει σειράν 5, 6, 10 σειρές όσες θέλεις. Μετά άμα μάθεις και τραβάς το βελόνι, συνηθίζεις. Αρχίζομαι πρώτα με το βελονόκομπο. Κάνουμε το φιλούδι. Μετά διπλό βελονόκομπο, μετά βενέτικο, αθασούδι, μύτες, βενέτικο, υφισερωτή, βενέτικο. Κάθε κόλληση πρέπει να κάνουμε βενέτικο για να χωρίσει. Ονομάζεται κόλληση τούτη, το κάθε σχέδιο είναι κόλληση που ονομάζεται. Μετά είναι η μύτη, το κυπαρισούδι, η μούγια, βενέτικο οι μουτούδες, το καριδάκι το διπλό, το βενέτικο. Το σατέτικο, το σταυρούδι, το κυπαρισούδι, η λαζανωτή, το φιονγκούδι. Οι γυναίκες του ομόδους, χρησιμοποιώντας πάντοτε το μεράκι, την εργατικότητα και τη δεξιοτεχνία τους, φτιάχνουν διάφορα μεγέθη, μικρά ή μεγάλα, απλές ή σύνθετες πιπίλες, και τους δίνουν διαφορετικά γεωμετρικά σχήματα, στρογγυλά, τετράγωνα, ορθογώνια μέχρι οβάλ και ακόμα οποιοδήποτε άλλο σχήμα μπορούν να φανταστούν ανάλογα με το αντικείμενο που θέλουν να στολίσουν. Η πιπίλα χρησιμοποιείται παγιά και σήμερα από τις γυναίκες για να στολίζουν τα έπιπλα, τα παράθυρα και τα κρεβάτια. Αποτελούσε επίσης απαραίτητη διακόσμηση στα σταμποτά μαντίλια της κεφαλής σαν κεφαλόδεσμος. Για τη διάσωσή της ιδρύθηκε το 2005 το πρώτο ίσως στην Κύπρο Κέντρο Διάσωσης της Δαντέλλας. Την ιδέα για τη δημιουργία του κέντρου την έθεσε η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Υιοθετήθηκε από την Εκκλησιαστική Επιτροπή Τιμίου Σταυρού Ομόδους και το Κοινοτικό Συμβούλιο Ομόδους. Η υπηρεσία, σε συνεργασία με τις επιτροπές, μελέτησε, κατέγραψε και εντόπισε τον τρόπο κατασκευής της δαντέλλας και στη συνέχεια προχώρησε στην ίδρυση του κέντρου. Μέσα σε αυτό διαφυλάσσεται ένα μέρος αξιόλογης συλλογής δειγμάτων δαντέλλας, περισσότερα από 100, τα οποία αποτελούν ένα μέρος από την πλούσια συλλογή δειγμάτων που διαθέτει η γυναίκα του ομόδους και τα προορίζει για τα παιδιά και τα εγγόνια της. Σκοπός της ίδρυσής του είναι η διαφύλαξη της παραδοσιακής αυτής τεχνικής, η προβολή στους νεότερους, κυρίως στις νέες κοπέλες και η προσφορά της γυναίκας του ομόδους στη διάσωσή της. Έρχονταν οι γειτόνισσες και καθούμαστε και μαθαίναμε να μας μάθουν την πιπίλα. Η μάμα μας έκαμε και εκείνη η πιπίλα, έκαμε κροσέδες, έκαμε από όλα τα πράγματα. Αν υπομονούσαμε πολλά να μάθουμε την πιπίλα, εφάνισαν μας, επειδή είμαστε μικρές, εφάνισαν μας εύκολη πιπίλα, ήταν δύσκολη. Η γυναίκα του ομόδους, ασκώντας αυτή την τέχνη, αισθάνεται ικανοποίηση και περηφάνεια για τα δημιουργήματά της, συμβάλλοντας παράλληλα και στη βελτίωση και συμπλήρωση του αγροτικού οικογενειακού εισοδήματος. Διαθέτει τα δημιουργήματά της στα καταστήματα θημείων της κοινότητας, η οποία αποτελεί έναν από τους κυριότερους τουριστικούς προορισμούς στην Κύπρο, με επισκεψιμότητα πέραν των 2 εκατομμυρίων επισκεπτών ετησίως. Αξιέπαινη είναι και η δημιουργία του ιδιωτικού εργαστηρίου παραδοσιακών κεντυμάτων, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Υπουργείο Γεωργίας μέσα από το Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης το 2006. Στο εργαστήρι πραγματοποιούνται μαθήματα εκμάθησης της τέχνης της πιπίλας από έμπειρες γυναίκες της κοινότητας, τόσο σε ντόπιες ενδιαφερόμενες όσο και σε ομάδες τουριστών διαφόρων εθνικοτήτων.
Μέσα σε αυτό φιλοξενούνται αυθεντικά δείγματα πιπίλας, τα οποία διατίθενται προς πώληση και είναι φτιαγμένα από τις χρυσοχέρες ομοδίτησες. Οι περισσότερες από αυτές όμως σήμερα είναι μεγάλης ηλικίας, γι' αυτό γίνεται προσπάθεια ενεργοποίησης της νέας γενιάς για να αναβιώσει αυτή τη λαϊκή τέχνη. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι νεαρές κοπέλες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε δικές τους επιχειρήσεις στο όμοδος, προσπαθούν να εναρμονίσουν την παραδοσιακή λαϊκή τέχνη της πιπίλας με τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, φτιάχνοντας με αυτή κοσμήματα, τσάντες, φορέματα και άλλα πολλά δημιουργήματα. Εν ούλες καλλιτέχνητες και κάτι παραπάνω, θα αρκέσαι και να εγγύσασαι πιλέ μου σέρκα πάνω.